για να υποδεχθούμε τη σημερινή μας καλεσμένη. Εγώ ήθελα χρόνια να την γνωρίσω. Δηλαδή, ειλικρινά, γιατί τη θαυμάζω από την τελευταία της δουλειά στο θέατρο και μόνο αυτό να έχεις κάνει τέρμα. Είχα φτιάξει καριέρα, παιδί. Μαριάννα, του Μασάτου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, παιδιά μου. Λοιπόν, είχαμε πριν τη Euroleague και τους αγώνες. Ασχολείσαι με αθλητικά. Ναι. Τους είδες χθες. Όχι. Είχα μια δύσκολη μέρα χθες, οπότε δεν μπόρεσα να δω. Τίποτα, δεν έχει σημασία. Τώρα, είναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι το στοίχημα τώρα πώς θα πάει και μια χαρά να πάει καλά και το. Είμαι και Παναθηναϊκός. Είσαι και Παναθηναϊκός, οπότε. Το πανηγυρίσατε χθες. Αυτό, ναι, το έδωσα. Όλοι μας. Όλοι. Όλοι όσα είναι. Να σου πω μια αίσθηση προσωπική που έτσι επειδή σε παρακολουθώ. Μου δίνει την. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Τη ατρόμητη. Ναι. Κοίταξε να ως μικρή, μάλλον μέχρι να γεννήσω την κόρη μου, δεν είχα έλλειψη φόβου. Mm. Αλλά παθολογικά νομίζω. Δηλαδή είχα πρόβλημα, δεν φοβόμουν. Πράγμα που με έχει βάλει σε κίνδυνο πάρα πολλές φορές. Δηλαδή? Τώρα το να κυκλοφορείς για να πας στο μπαράκι με την κοντή τη φούστα και το τακουνάκι και να περνάς μέσα από καταστάσεις που είναι άλλος πεσμένος κάτω, άλλος να τρυπιέται γιατί έκοβα δρόμο για να πάω. Και πήγαινα από μέρη που δεν έπρεπε να πάω. Έκανα εποχή, τέτοια, δηλαδή κοιμόμουν στην ερημιά του Θεού με ανοιχτά τα παράθυρα. Αυτό το έκανα και εγώ, να σου πω την αλήθεια, αλλά ως Θεσσαλονίκη, γιατί εμείς εγκληματικότητα παιδιά μηδέν. Καβάλι Θεσσαλονίκη, με ανοιχτά τα παράθυρα, τα παντζούρια και μου λέγανε όταν δεν ήρθα στην Αθήνα. Παιδί μου, τα κλείνουμε τα παράθυρα εδώ στην Αθήνα. Όχι, δεν έκλεινα παράθυρα. Εγώ ζούσα μόνη μου. Στο βουνό. Ήμασταν τρία σπίτια. Σε ποια περιοχή? Πρόποδες Πάρνηθας. Μάλιστα. Και δύσκολη περιοχή έτσι κι αλλιώς. Βέβαια. Κοιμόμουν κανονικά, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Τότε το ήσουν ατρόμητη. Τότε ήμουνα. Όταν γεννήθηκε το παιδί, μπρούμουκα. Η αλήθεια είναι ότι είμαι το αντίθετο, γιατί τρομάζω πολύ εύκολα. Είμαι αφηρημένη μονίμως και τρομάζω πάρα πολύ εύκολα. Έχω περάσει έναν ολόκληρο χειμώνα με το φασουλί να έρχεται από πίσω μου, να μην τον περιμένω και με το που γυρνάω να τρομάζω. Πάρα πολύ ευχαριστημένος ήταν. Ήταν έτοιμος να μην βγει να πει το νούμερό του. Αρκεί να ήταν σε μια γωνιά να με τρομάξει. Έτσι το βγάλαμε εκείνο το χειμώνα. Και από τότε λοιπόν που ήρθε το παιδί, τι άλλαξε στη ζωή σου? Μπήκε φόβος. Ναι. Μεγάλωσε πολύ η αγάπη. Και δηλαδή έμαθα ότι η αγάπη δεν έχει ούτε όρια, ούτε τίποτα. Τίποτα. Είναι ένα συναίσθημα στο άπειρο. Και ξαφνικά έχω πάντα το νου μου. Δεν ξανά είσαι ελεύθερος ποτέ. Ποτέ. Δεν τελειώνει αυτό. Δεν ξανακοιμάσαι με την ίδια ευκολία. Ναι, γιατί εγώ είχα την αίσθηση ότι μεγαλώνοντας, κάπως λίγο θα χαλαρώσουν τα πράγματα, αλλά γίνονται και χειρότερα σε επίπεδο φόβου και άγχους. Ναι, βέβαια. Και αγωνίας. Η μάνα μου λέει μικρό το παιδάκι μου, μικρό το βασανάκι μου. Έτσι. Είσαι ψυχραιμή, σε φοβίζει κάτι για το παιδί? Όσο μεγαλώνει, βλέπεις κάποια πράγματα που σε ανησυχούν ακόμη περισσότερο? Η κοινωνία. Η άτιμη. Η άτιμη μπαμπέσα. Δεν είναι για να την εμπιστευτεί. Εγώ, α στην ηλικία τη. Πώς είναι τώρα? Τώρα είναι 13 και κάτι. Αχ, μπαίνουμε εφηβεία δηλαδή. Πάμε πρώτη γυμνασίου, δίνουμε εξετάσεις. Και εμείς τα ίδια. Έχουμε ίδια ηλικία. Ωραία. Παιδιά. Τα ίδια άγχη περνάμε. Κόρη. Λοιπόν. Τέλεια, τέλεια, όνειρο. Ναι, όλα. Για την ώρα έχουμε ήσυχα πράγματα, απλά τα άγχη τους με τα μαθήματά τους και τέτοια. Εγώ στην ηλικία της λοιπόν έβγαινα βόλτα στα Σεπόλια, πήγαινα ανέβαινα την Αγίου Μελετίου με τις φίλες μου. Δεν υπήρχε ένα πράγμα το οποίο να βάζει τους γονείς μου, δεν με αφήνανε να φύγω να πάω. Αλλά εκεί πέρα που μαζευόμαστε τα παιδιά στη γειτονιά και περπατούσαμε, το μόνο απειλητικό πράγμα ήταν τα αυτοκίνητα. Ναι. Να μας πατήσει το αυτοκίνητα, δεν κινδυνεύαμε από κάτι άλλο. Και ξαφνικά τώρα προχωράει και θέλω να είμαι σε απόσταση maximum 10 μέτρα. Δεν την αφήνεις να βγει έξω με τις φίλες μόνη της? Εμένα άρχισε και μου το ζητάει. Μου λέει θέλω να πάω στην πλατεία Ηλιούπολης τώρα. Μπορεί να ζητάει. Και το δικό μου το παιδάκι ζητάει. Όλα τα παιδάκια ζητάνε. Αλλά εσύ είσαι κατά πόδας. Εγώ θέλω να. Πώς να σου πω το. Όταν τελειώσανε την έκτη δημοτικού, το βράδυ, βγήκαμε όλοι οι γονείς με τα παιδιά, πήγαμε σε μια πλατεία, παίζαν από εδώ, παίζαν από εκεί, οι γονείς χαλαροί. Αυτά ήταν στην πλατεία. Και ξαφνικά αρχίζει η πλατεία και βιάζει. Πού είναι αυτά? Και πού πήγαινε? Όλα λοιπόν φύγανε. Ναι. Και έρχεται η δικιά μου με τη μια της τη φίλη. Μπορούμε να πάμε κι εμείς? Σαν ξέρει. Λέω, πού ακριβώς να πάτε, παιδί? Στην παιδική χαρά. Πού, δεν τη βλέπω, λέω, την παιδική χαρά. Είναι στο στενό δεξιά. Κεφαλικό. Στα 10 μέτρα είσαι από πίσω. Λέω, όχι, στην αρχή και τέτοια. Και μετά τα βλέπω που καθόντουσαν μοναχά τους αυτά τα δύο σε ένα παγκάκι και όλα ήταν αλλού.
Και λέω, άντε, πάμε, πού πάμε, μου λέει. Λέω, εσείς θα περπατάτε μπροστά. Όχι, γιατί εμείς λέμε τα δικά μας. Λέω, δεν θα ακούω, γιατί θα είμαι στα 20 μέτρα πίσω σας. Αλλά θα βλέπω. Θα σας βλέπω και όταν θα φτάσουμε στην παιδική χαρά, εσείς θα μπείτε στην παιδική χαρά και εγώ θα είμαι απ' έξω από την παιδική χαρά. Ούτε θα ακούω, θα γυρίσω και πλάτη και δεν θα βλέπω, αλλά δεν θα μπει και δεν θα βγει άνθρωπος. Εκτός από παιδάκι. Έκανες εκεί το φύλαγμα της παιδικής χαράς. Και έχασε έξω από την παιδική χαρά. Ποιος θα βγει, ποιος θα βγει. Να τελειώσουν τα παιχνίδια τους.